μετά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, απλήρωτες εφημερίες και υπερορίες καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων. Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος στο Παγνί των Εργαζομένων. Κύριε Βρύσαλη, πώς είστε? Καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πιστεύω και οι ακροατές σας, οι τηλεθεατές σας, να είναι καλά όλοι. Για πείτε μας λίγο, αναφορικά με τις καταγγελίες που κάνατε, τα είχαμε ξαναπεί και πριν από ένα δίμηνο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει εξέλιξη. Αναφορικά με τις απλήρωτες εφημερίες και υπερορίες, γιατί όγκο μιλάμε? Για πείτε μας λίγο, ποιος ο αριθμός τους? Κοιτάξτε, λέτε, είναι για ένα μήνα δεδουλευμένα που ναι. Κάθε φορά σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα, συμβαίνει να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Κατά τη γνώμη μας απαράδεκτη, γιατί οποιαδήποτε λόγοι και αν υπάρχουν, αυτό δεν είναι δυνατόν να το ανεχτούμε εμείς εργαζόμενοι που 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο συμπολίτη μας. Για άλλη μια φορά δηλαδή βρισκόμαστε να είμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλές υποχρεώσεις, να έχουμε όπως όλος ο κόσμος τα ανάγκη τα χρήματα και την ίδια ώρα να υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση που βεβαίως οι διαβεβαιώσεις ότι θα έρθουν σύντομα τα χρήματα, η εκταμείευση και θα πληρωθούμε δεν μας καλύπτει. Και είναι και απαράδεκτο διπλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί το ύψος της αποζημίωσης και των υπερορειών και των εφημεριών των γιατρών είναι σε απαράδεκτο μικρό ποσό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε και απλήρωτοι και βεβαίως με πενιχρούς μισθούς. Γιατί πόσα μιλάμε, κύριε Βρύσαλη, για να καταλάβει και ο κόσμος? Λέτε απλήρωτες υπερορίες, δηλαδή ο μέσος όρος ποιος είναι? Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι από 150 μέχρι και 200 ευρώ στους εργαζόμενους και στους γιατρούς το κόστος των εφημεριών είναι σε πάρα πολύ μικρό ποσό. Είναι να είναι 10-15 ευρώ η εφημερία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει εσκεμμένα διαχρονικό κίνητρο, δεν δίνει η πολιτεία στους εργαζόμενους και στην υγεία να παραμείνουν. Και μετά έρχονται οι κυβερνώντες και λένε ότι κάνουμε προκηρύξεις και δεν έρχεται προσωπικό. Δεν έρχεται προσωπικό και λόγω των εξευτελιστικών μισθών και βεβαίως λόγω της εργασίας μας, της εξουθένωσης που υπάρχει, που οδηγεί σε παραιτήσεις μεγάλες και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ήδη σήμερα το μεσημέρι βγάλαμε καταγγελία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, που λένε ότι οι μεταφορείς του νοσοκομείου είναι ένας κλάδος σημαντικός που έχει να κάνει και με τη διακίνηση των ασθενών, ότι σήμερα για να πάρθουν οι άδειές τους θα πρέπει κάθε μεταφορέας να έχει την ευθύνη του απόγευμα και νύχτα 1,5 κτίριο, δηλαδή πάνω από 8-9 κλινικές. Καταλαβαίνει κανένας ότι το καλοκαίρι με αυτούς τους ρυθμούς που έρχονται να προσθεθούν στα 2 χρόνια πανδημίας και στην έλλειψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και βεβαίως και του υπόλοιπου προσωπικού, διοικητικού, τεχνικού, θα σημάνει συναγερμός και τα νοσοκομεία θα κινούνται στα όρια της λειτουργίας τους. Αντίστοιχο κάλεσμα κραυγή αγωνίας έχουν βγάλει και οι συνάδελφοί μας στη Σιτία, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Βενιζέλιο. Άρα μιλάμε ότι εμείς δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε από καμιά κυβέρνηση και από τις εξαγγελίες της, που θυμηθήκανε βέβαια ιδιαίτερα τα κόμματα που κυβερνήσαν ή που προσδοκούν. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε σε χιλιάδες προσλήψεις μέσα στην τετραετία. Εντάξει, τις προσλήψεις βεβαίως τις ακούμε, βεβαίως να πω και ένα χιουμοριστικό. Και τις θέλετε κιόλας, γιατί όχι? Σε ποια καρέκλα θα τις βάλουμε? Γιατί και η ίδια ώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, που έρχονται 5, φεύγουν 25, είτε με συνταξιοδοτήσεις, είτε με παραιτήσεις. Και βεβαίως την ίδια ώρα που μιλάμε, ενώ έχουν αναπτυχθεί δομές κρεβάτια εντατικής θεραπείας, παραιτείται προσωπικό και παραμένουν κλειστά κρεβάτια και χειρουργικά και εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψη προσωπικού. Αν όντως αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι έχει γεμίσει, έχει φουλάρει τα νοσοκομεία με τόσο προσωπικό, τότε γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και κλινικές και είναι συμφωνευμένες ακόμα όπως η παιδοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, γιατί δεν αναπτύσσονται όλα τα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας και παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψη προσωπικού? Γι' αυτό λέμε ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμό από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Κύριε Βρύσαλη, να τα ξαναπούμε. Ήδη ετοιμάζομαι
Ναι, ετοιμάζεται. Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε στα ερπετά, μάλλον στα αρπακτικά του ιδιωτικού τομέα, την υγεία των ασθενών. Γιατί εκεί σπρώχνεται η κατάσταση. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνούμε. Να είστε καλά. Γιατί οι αγώνες που κάνουμε είναι αγώνες για την υγεία, τη δημόσια και δωρεάν όλου του λαού μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χαιρετώ. Ευχαριστώ.